ευχαριστώ για την προτεραιότητα. Εγώ γνώρισα τον Κώστα το Σακά πριν από ένα χρόνο περίπου, κατά τη διάρκεια μιας άλλης απεργίας πείνας, στις φυλακές Κορυδαλλού. Ακούγεται τώρα? Λοιπόν, τον γνώρισα πριν από ένα χρόνο, ήταν μια επίσης σκληρή απεργία πείνας και ομολογώ ότι όταν με φώναξε λίγο πριν τις 4 Ιουνίου να μου ανακοινώσει ότι ξεκινάει η δεύτερη απεργία πείνας για τον εξαιρετικά σοβαρό σκοπό που την ξεκινάει, τον απέτρεψα, του είπα να μην το κάνει γιατί θα είναι επικίνδυνο. Βέβαια, αυτό ήταν η ιατρική συμβουλή. Από εκεί και πέρα σέβομαι την απόφασή του και την αγωνιστικότητά του. Παρακολουθώ την πορεία του και όσο ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού και όσο νοσηλεύεται στην κλινική μου, όχι ως θεράπουσα, αλλά ως γιατρός της επιλογής του και με την έννοια της συμπαράστασης πλέον. Η κατάστασή του προφανώς δεν είναι καλή, αλλά είναι λίγο νοσηρό σε τέτοιες περιπτώσεις να αναφερόμαστε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Θα πω σύντομα ότι έχει ό,τι έχουν όλοι οι άνθρωποι μετά από 25 μέρες ασιτίας. Κάνει υπογλυκαιμικά επεισόδια, κάνει ορθοστατική υπόταση και μια σειρά άλλα πράγματα. Έχει χάσει το 10% του σωματικού του βάρους. Αυτό συν τις ημέρες αποχής από το φαγητό συνιστά παράμετρο μεγάλης επικινδυνότητας. Αυτό το οποίο περιμένουμε κάθε φορά... Περιμένει η εξουσία. Περιμένουμε και εμείς. Είναι με κάποιο τρόπο... είναι τελείως απάνθρωπο. Δηλαδή μετράμε τις αντοχές κάποιου, μετράμε το πόσα κιλά χάνει. Ξεχνάμε τελείως ότι μετά τη 10η μέρα ο κάθε απεργός πείνας κινδυνεύει από ευνίδιο θάνατο. Είναι σπάνιο, αλλά είναι αλήθεια. Από καρδιακές αριθμίες. Ξεχνάμε τελείως ότι ο κάθε απεργός πείνας υποθηκεύει το μέλλον του με κάποιο τρόπο, δηλαδή αυξάνει την πιθανότητα να πεθάνει νεότερος από τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς επειδή υπέβαλε το σώμα του σε αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση του Κώστα Σακά είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με εκτροπή της δημοκρατίας και δεν είναι ο μόνος σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να τον υπερασπίσουμε όλοι, γιατί και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν είναι, ότι είναι ένας 30χρονος άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ νοήμων, πάρα πολύ ικανός, ο οποίος παλεύει για κάτι που δεν είναι απλώς οι λίγες μέρες ελευθερίας του ιδίου, είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων μας.